Προσωπικά, εγώ, κύριε Αυλάχου, ήμουν εκεί στη συνεδρίαση, αλλά απήχα της ψηφοφορίας. Και αυτό έχει να κάνει σε ένδειξη διαμαρτυρίας με τον τρόπο που ήρθε το τεχνικό πρόγραμμα της νέας δημοτικής αρχής. Βάση με αυτά τα οποία είχε πει ο Δήμαρχος στις εξαγγελίες στις προεκλογικές, ότι θα περνούσε μέσα από διαβούλευση, από τις γενικές συνελεύσεις, και μετά θα έρχονται στο Κοινοτικό Συμβούλιο και θα ψηφίζαμε όλοι μαζί το τεχνικό πρόγραμμα. Πάνω σε αυτό λοιπόν ήταν η ένστασή μου. Δεν είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, να παρουσιάζει, και το είπε και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού, ο κ. Μαλλιλής, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι έγινε μία προμελέτη 3 μήνες για να δούνε από τον Ιούλιο πού υπάρχουν τα προβλήματα, και ξαφνικά η παρουσίαση που είδα 2 λεπτά πριν στη φωτοτυπία που πήρα ήταν το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο είχα φτιάξει εγώ και οι συνάδελφοί μου, ο αντιπρόεδρος και όλοι οι συνάδελφοι των προηγούμενων 3,5 ετών. Αυτό όμως, κυρία Γιουργαλή, δεν είναι λίγο οξύμορο? Δηλαδή, από τη μια είναι γνωστό ότι αυτό το πρώτο πρόγραμμα είναι βασισμένο στα συνεχιζόμενα έργα και έχει εν πολύ στη σφραγίδα της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Δεν είναι λοιπόν λίγο οξύμορο να μην ψηφίζετε εσείς οι ίδιοι τα έργα που έχετε δουλέψει και θέλετε να συνεχιστούν? Οι επικεφαλής του οράματος και η Δημοτική Σύμβουλη της παράταξής σας στο Δημοτικό Συμβούλιο τα υπερψήφισαν. Μα αυτό ακριβώς θέλω να πω. Εγώ είχε να κάνει καθαρά σε ένδειξη διαμαρτυρίες, διότι δεν μπορεί. Διαδικασία δηλαδή. Για την διαδικασία και για την προβολή που λέει ο πρόεδρος ότι έχει κάνει δική του εισήγηση ως δύναμη αλλαγής, και αυτά τα οποία βλέπουμε στα χαρτιά είναι εισήγηση η δική μας. Και εγώ τι θα ήθελα προσωπικά και η παράταξή μας, να έρθουν οι προτάσεις της δύναμης αλλαγής βάσει της διαδικασίας που θα είχαν γίνει και τις εξαγγελίες προεκλογικές, δηλαδή ότι θα ερχόμαστε στις γενικές συνελεύσεις, θα συναποφασίζαμε στα τοπικά συμβούλια, και μετά να μπουν οι προτάσεις οι δικές μας, αλλά και οι νέες προτάσεις. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να παρουσιάζει ο πρόεδρος της κοινότητας τη φωτοτυπία του απερχόμενου πρόεδρου. Εμείς και βέβαια ψηφίζουμε, και αυτό φάνηκε για πρώτη φορά, ότι εμείς συμμετείχαμε, σε αντίθεση με την δύναμη αλλαγής, όπου 3,5 χρόνια στα κοινοτικά συμβούλια, και όχι μόνο εκεί, αλλά και στις σχολικές επιτροπές και στο ΔΟΠΑΒΣ και στα τεχνικά έργα, 3,5 χρόνια δεν ψήφιζε. Και ερχόμαστε τώρα, έρχεται λοιπόν η Δημοτική Αρχή σε μία αντίφαση, ότι ενώ τότε δεν τα ψήφιζε η δύναμη αλλαγής, σήμερα έρχεται και λέει ότι εμείς συνεχίζουμε τα έργα σας. Εκεί λοιπόν είναι η πραγματική αντίφαση. Τώρα να σας πω κάτι. Η δικαιολογία, και αυτό είναι προς τιμή του, ο κύριος Μιλωνάς είπε ότι κακώς ήρθε το πρόγραμμα έτσι όπως ήρθε και ζήτησε και συγγνώμη. Μας υποσχέθηκε ότι του χρόνου, στο επόμενο τεχνικό πρόγραμμα, θα έρθει πιο οργανωμένα μέσα από γενικές συνελεύσεις. Εμείς προσωπικά έχουμε την καλή διάθεση και την καλή πρόθεση να ψηφίσουμε. Ό,τι καλό έρχεται για το ασφενδιού θα το υπερψηφίζουμε. Και εκεί όμως αναφέρθηκε ο κύριος πρόεδρος, και ήθελα να κάνω μια αναφορά ο κύριος Μιλωνάς, στο ότι το πρόβλημα που υπάρχει σχετικά με το προσωπικό. Κύριε Βλάχου, κοιτάξτε να δείτε. Πριν τις εκλογές, η δύναμη αλλαγής είχε πει ότι προσωπικό υπάρχει. Απλά εμείς δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε σωστά. Λοιπόν, τώρα ξαφνικά λοιπόν τι έχει αλλάξει? Μήπως συνειδητοποιούμε την πραγματικότητα και την αλήθεια ότι πράγματι δεν υπάρχει προσωπικό? Δεν υπάρχουν δικαιολογίες λοιπόν στη νέα δημοτική αρχή ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Με τα λεγόμενα δημοτική αρχή υπάρχει προσωπικό, απλά εμείς δεν το διαχειριζόμαστε σωστό. Οπότε αυτή τη στιγμή λοιπόν καλούνται μέσα από αυτό το προσωπικό να διεκπεραιώσουν όλα αυτά τα οποία είχαν πει προεκλογικά στους δημότες μας. Τώρα, όσον αφορά, εγώ προσωπικά θα ήθελα να σταματήσει αυτή η λογική και η αντίληψη ότι αυτή τη στιγμή ότι εμείς είμαστε μειοψηφία και δεν θα πρέπει να έχουμε λόγο αφού μας καταψήφισε συνδημότες. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε ψηφιστεί σε κάποιες θέσεις οι οποίες δεν πήγαμε από μόνοι μας στα κοινοτικά συμβούλια, ούτε σαν μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα έχουμε θέση και άποψη και θα είμαστε μαζί με τη νέα Δημοτική Αρχή όπου είναι το καλό. Και αυτή είναι η υποχρέωσή μας για το καλό όλης της σκοακής κοινωνίας. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να συγκινήσει συνενέση με τη νέα Δημοτική Αρχή. Θα πρέπει να υλοποιηθούν, όπως είναι τα θέματα που προκύπτουν, κυρία Βλάχου, τελευταίες μέρες με το θέμα της ιδιωτικοποίησης του αεροδρομίου, και εκεί θα πρέπει να πάρει επίσημα μία θέση η Δημοτική Αρχή. Ποια είναι η θέση της Δημοτικής Αρχής για την ιδιωτικοποίηση? Φέρνει το θέμα η κυρία Ρούφα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το πετάει έξω η Δημοτική Αρχή. Φέρνει ο κύριος Ζερβός, το πετάει έξω. Ποια είναι η επίσημη θέση της Δημοτικής Αρχής? Αυτά λοιπόν πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί. Στο θέμα του νοσοκομείου που προκύπτει και το θέμα του νοσοκομείου. Καλές είναι όλες οι εξαγγελίες και είμαστε υπέρ στο να γίνει ένα νέο νοσοκομείο.
Το πρόβλημα όμως είναι πιο βαθύτερο και είναι τώρα. Το τώρα λοιπόν τι λέει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στο νοσοκομείο τριτοκοσμικές οι καταστάσεις. Πεθαίνουν άνθρωποι, πεθαίνουν παιδιά. Και να μην έχουμε μία γάζα να βάλουμε και να ζητάνε οι γιατροί βοήθεια από τους έξω επαγγελματίες. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο, αν λειτουργεί, λειτουργεί με τη βοήθεια του προσωπικού. Θέματα λοιπόν που ήρθαν και ήταν και στη δική σας περίοδο, έρχονται από το χθες, δεν προέκυψαν μέσα στο τελευταίο δίμηνο. Είναι θέματα τα οποία υπήρχαν, όπως το λέτε πολύ σωστά, και από πριν. Εμείς όμως τώρα αυτή τη στιγμή στηριζόμαστε, αν θέλετε, πάνω σε μια νέα δημοτική αρχή η οποία έχει έρθει με τις νέες εξαγγελίες. Και πάνω σε αυτά τα θέματα θα πρέπει ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι μπροστά από όλα αυτά, να στηρίξουμε λοιπόν το νοσοκομείο, να πάρουμε θέσεις για το θέμα της ιδιωτικοποίησης των λιμανιών, για το θέμα του αεροδρομίου. Εκεί ο Δήμος θα πρέπει να είναι μπροστάρης. Και σε αυτό έχουμε την υποχρέωση ως μειοψηφία να συστρατευτούμε.